Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συνταρακτικές, καθώς θα δούμε πως ο Περικλής είναι ο δολοφόνος της νεκρής νύφης. Συντετριμμένοι οι γονείς της νεκρής κοπέλας αποκαλύπτουν ότι ο γάμος έγινε από συνοικέσιο χωρίς οι δύο νέοι να έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Αυτό επιβεβαιώνουν και ο γαμπρός με τον πατέρα του, που δηλώνουν παντελή άγνοια για ό,τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ και οδήγησε την νύφη στο να το σκάσει. Έπειτα από πίεση, ο πατέρας και ο αδερφός της ομολογούν ότι το κορίτσι είχε σχέση με έναν άλλον νεαρό, τον οποίο προσπαθούσε να κρατήσει μακριά της. Με την σκέψη πως ίσως αυτός να είναι ο δολοφόνος, ο Δημήτρης δίνει εντολή για τον εντοπισμό του, αλλά παράλληλα ζητά το βίντεο από τη δεξίωση. Σε αυτό, μεταξύ των καλεσμένων φαίνεται καθαρά ο Περικλής, ο πρώην εραστής της Χρύσας, ο οποίος δεν της έχει επιστρέψει ακόμα τα χρήματα που του είχε δώσει για το πλαστό διαβατήριο της Λίνας. Είναι ο Περικλής δολοφόνος της νεκρής νύφης. Στους διαδρόμους της εισαγγελίας, ο Δημήτρης προλαβαίνει την Άννα και τη ρωτά γιατί δεν ήρθε να υπογράψει το διαζύγιο. Σύμφωνα με το 7 μέρες TV, εκείνη του απαντά πως ενημέρωσε ότι θα καθυστερούσε, αλλά όταν έφτασε ο δικαστής είχε ήδη φύγει. Η επόμενη ερώτηση είναι γιατί δεν πήγε ποτέ να πάρει τα πράγματα της, και η Άννα εξηγεί πως δεν ήθελε να μπει στο σπίτι όσο εκείνος έλειπε, αλλά θα το κάνει πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.